Μπαίνουν στην αίθουσα αναχωρήσεων του Νίκος Καζαντζάκης για λίγα μόνο λεπτά και βγαίνουν έξω για να πάρουν ανάσα. Προτιμώντας να στέκονται κάτω από τον ήλιο, χιλιάδες ξένοι επισκέπτες που ολοκληρώνουν με τη χειρότερη δυνατή εντύπωση τις διακοπές τους στο νησί. Συνέχεια έτσι. Υπάρχει κάποιες φορές που υπάρχει air condition, περισσότερες φορές όχι. Και τι σας λένε οι άνθρωποι? Τι μπορούν να λένε, είναι πολύ κουρασμένοι, όλοι υδρώνουν, φαίνεται αυτό. Σίγουρα χρειάζεται εδώ air condition, γιατί έρχεται πάρα πολύ κόσμο από όλο το κόσμο εδώ. Ο κλιματισμός του αεροδρομίου που δουλεύει ανάλογα με τα κέφια του, από ελάχιστα έως και καθόλου, μετατρέπει τις αίθουσες σε σάουνα όπως εξηγούν οι ίδιοι ξένοι επισκέπτες. Εκφράζουν πολλά παράπονα. Τι σας λένε? Μας λένε ότι έχει αφόρητη ζέστη. Εννοείται. Ειδικά όταν έχετε παιδιά, εννοείται. Οι άνθρωποι που εργάζονται για την εξυπηρέτησή τους ψάχνουν μάταια να εξηγήσουν στους ταλαιπωρημένους όσο και απορριμμένους επισκέπτες πού οφείλεται αυτή η κατάσταση, αλλά και η εικόνα στις τουαλέτες του αεροδρομίου, που βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο των παραπώνων τους. Για μένα απαράδεκτη. Πήγα στο αεροδρόμιο Χανίων την προηγούμενη εβδομάδα και ντράπηκα να μπω μέσα. Οι εικόνες από το αεροδρόμιο αφήνουν αλγινές εντυπώσεις στους χιλιάδες τουρίστες που επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Υπάρχουν κάποια παράπονα. Τώρα αρμόδιοι είναι εδώ, αυτοί εδώ. Πιστεύω θα λυθούν κάποια καταστάσεις. Το μαρτύριο του κλιματισμού χτυπά όμως πλέον και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Δεν επιτρέπεται και ιδίως αυτές τις μέρες που είναι πάρα πολύ μεγάλη ζέστη. Θα έπρεπε, είναι δείγμα πολιτισμού. Έρχεται τόσος κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου που τα μουσεία τους τα προσέχουν πάρα πολύ, έχουν όλες τις ανέσεις και εμείς εδώ πέρα να δείχνουμε αυτή την εικόνα. Yeah, it was warm, but yeah, I was fine. I never heard anybody complaining. Absolutely brilliant. Loved it. Η κατάσταση, όπως μεταφέρουν οι επισκέπτες, είναι πιο υποφερτή, όχι όμως και αντάξια του χώρου και της αξίας των θησαυρών που φιλοξενεί. Βέβαια, πήγαμε το πρωί στην Κνωσό να γλιτώσουμε λίγο τη ζέστη και τώρα θεωρήσαμε ότι εδώ θα είναι πιο δροσερά, πηγαίνοντας τη βόλτα στο μουσείο προς τη μεσημεριανή ώρα.